την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Έφη Αχτσιόγλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, τα δύο προηγούμενα ρεπορτάζ έχουν θέσει την ατζέντα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το γιατί δεν έχουν απονεμηθεί ακόμα όλες αυτές οι συντάξεις. Μιλάμε για χιλιάδες συντάξεις, με τους ασφαλισμένους να είναι σε ομοιρία και να ζουν ταλαιπωρία. Ενώ τον Ιανουάριο είχατε πει πως μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει γίνει ολοκληρωτικά. Για να οριοθετήσουμε λίγο το ζήτημα. Οι συντάξεις, οι εκκρεμότητες που παραλάβαμε σε ό,τι αφορά τις συνταξιοδοτικές παροχές εν γέννη ήταν περίπου 360.000. Αφορά κύριες συντάξεις, επικουρικές και φάπαξ. Σήμερα πώς είναι είδατε αυτή μέσα τη στο ρεπορτάζ, είναι κάτι περίπου γύρω από τις 100.000 σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις. Είδατε και από το ρεπορτάζ που κάνατε ότι στο πρώτο δεκάμενο του 2017 έχουν καταβληθεί περισσότερες από 160.000 συντάξεις, κύριες, με επικουρικές και εφάπαξ. Προφανώς κάθε μήνα προστίθενται νέες, αλλά παρακολουθούμε πια ότι ο όγκος των εκκρεμωτήτων διαρκώς μειώνεται. Τι πήγε στραβά, κυρία Αχτσιόγλου, και από τον Ιανουάριο του 2017, 3 του μήνα συγκεκριμένα, που είχατε δώσει τη συνέντευξη τύπου και δεν έχει ολοκληρωθεί η απονομή των συντάξεων. Φαντάζομαι ότι και αυτό και εσάς σας καίει να το κάνετε. Πρωτίστως, υποχρέωσή μας είναι απέναντι στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους. Αυτό που βλέπετε κι εσείς είναι ότι πλέον ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης έχει καταβάλει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο σε συντάξεις, κύριες, επικουρικές και εφάπαξ μέσα σε αυτό το πρώτο δεκάμενο. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει δουλειά ακόμη να γίνει, όμως ο ρυθμός έχει επιταχυνθεί. Πλέον βλέπετε δηλαδή ότι εκαθαρίζουμε θέλω και μειώνουμε ουσιαστικά. Θέλω να μας τραβήξει το αυτή και πάλι η Τρόικα, για παράδειγμα, γιατί μας είπαν δώστε τις συντάξεις να μην χάσετε την υποδόση των 800 ευρώ. Δεν μας τράβηξε κανένας το αυτή. Υπογράμμισα από την αρχή ότι η υποχρέωσή μας είναι πρωτίστως απέναντι στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους. Ζήτημα με τη δόση δεν μπαίνει. Σε ό,τι αφορά την εκαθάριση είμαστε εντάξει. Θα την πάρουμε δηλαδή τη δόση. Σε ό,τι αφορά την εκαθάριση και τη δέσμευσή μας απέναντι στους θεσμούς, είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Η υποχρέωσή μας είναι πρωτίστως στους συνταξιούχους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε έναν γρήγορο ρυθμό απονομής, τον οποίο θα διατηρήσουμε και τους επόμενους μήνες, με σκοπό ως το τέλος του έτους ο κύριος όγκος να έχει μειωθεί και πιστεύω ότι δηλαδή μέχρι το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή να έχουν δοθεί και οι 139.000 κύριες και 129.000 επικουρικές. Ο κύριος όγκος θα έχει καθαριστεί. Mm-hmm. Δεν θα μπορέσουμε να το μηδενίσουμε, αλλά θα θέλω έχει να επιμείνω. Από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα είναι πολλοί μήνες. Τι πήγε στραβά, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν έχετε κόσμο, σας λέει κάποιος άλλος μην τις δώσετε όλες. Τι πήγε στραβά και δεν νομίζω αποδόθηκαν ότι όλες. Το ακριβώς ανάποδο συμβαίνει, ότι από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα υπάρχει μια επιτάχυνση στο ρυθμό καταβολής των συντάξεων. Υπενθυμίζω ότι παραλάβαμε στόκληξη προθέσμων 360.000. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στο δεκάμινο δώσει 180.000. Ναι, αυτά βέβαια πριν δύο χρόνια. Πάμε δηλαδή τώρα στα από εδώ και πέρα. Για παράδειγμα, ξέρω ότι ο στόχος ήταν για 20.000 το μήνα και απονέμονται 5.000. Όχι, δεν είναι ακριβές ότι απονέμονται 5.000. Αν κάνετε τη διαίρεση, θα δείτε ότι δεν απονέμονται. Άρα 5.000. Άρα είστε ικανοποιημένοι με το θεωρώ ρυθμό. Όχι, ικανοποιημένος ένας υπουργός θα είναι όταν ένας άνθρωπος υποβάλλει την αίτηση και μέσα σε δύο μήνες παίρνει τη σύνταξή του. Mm-hmm. Αυτή θα ήταν η mm-hmm. καλή κατάσταση. Θεωρώ απλώς ότι είμαστε στο σωστό δρόμο αυτή τη στιγμή. Ο ρυθμός έχει επιταχυνθεί. Τα αποτελέσματα αρχίζουν και γίνονται ολοένα και καλύτερα για να φτάσουμε στο στόχο μας να τις ξεκαθαρίσουμε mm-hmm. πλήρως. Δεν είστε και κοντά στο στόχο πλήρως να δίνετε στο τρίμηνο την σύνταξη από την ώρα της αίτησης. Αυτό πια θα είναι εύκολο να συμβεί. Η βασική μας ανάγκη είναι να εκαθαρίσουμε αυτό το στόκ των ληξιπροθέσμων. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν δηλαδή πλέον εκκρεμότητες παλαιών ετών. Να είναι ζήτημα μόνο ενός ή δύο μηνών η καταβολή της σύνταξης. Το ρωτώ αυτό και επιμένω το τι πάει στραβά, ας πούμε, και δεν έχει τελικά επιτευχθεί αυτός ο στόχος που εσείς είχατε θέσει στις 3 του Γενάρη. Γιατί πολλοί σας κατηγορούν ότι κρατάτε την απονομή των συντάξεων προκειμένου να κρατάτε φουσκωμένο, να διατηρείτε φουσκωμένο το πρωτογενές πλεόνασμα. Το διάβασα αυτό, δεν είναι ακριβές. Η εικόνα του προϋπολογισμού για το 2017 είναι με δεδομένη την πληρωμή όλων αυτών των συντάξεων που γίνονται. Αύριο θα γίνει μια έκτακτη πληρωμή, εμβόλυμη πληρωμή 4.200 περίπου νέων συντάξεων. Και αυτό πια θα συμβαίνει αρκετά συχνά στο εξής, μέχρι να εκαθαρίσουμε όλο τον όγκο. Θα υπάρχουν δηλαδή εμβόλυμες πληρωμές. Πόσα είναι συνολικά τα χρήματα αφορά, που χρωστάτε σε ό,τι για αφορά συντάξεις, το 2018, γιατί και αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί. Υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της πλήρους εκαθάρισης των εκκρεμωτήτων. Mm-hmm. Άρα με δεδομένη την πλήρη εκαθάριση των εκκρεμωτήτων σημειώνουμε το πρωτογενές πλεόνασμα που είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε. Η πλήρης εκαθάριση των εκκρεμωτήτων, δηλαδή συνολικά, αλλά να το πούμε με απλά λόγια, να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει. Πόσα χρήματα χρωστάτε συνολικά σε συντάξεις? Εγώ έχω διαβάσει για ένα νούμερο κοντά στα 4 δις. Ισχύει? Όχι, είναι αρκετά χαμηλότερο.
Η πλήρης εκαθάριση των εκκρεμωτήτων θα λάβει χώρα οπωσδήποτε μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Εμείς προσπαθούμε για να γίνει αυτό ακόμη και νωρίτερα. Στον προϋπολογισμό μας έχει ληφθεί αυτό υπόψη και ο προϋπολογισμός, όπως είδατε, του 2017, που έχει σημαντικό πλεόνασμα ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, φέρνει πρωτογενές πλεόνασμα πολύ πάνω από την υποχρέωσή μας που ήταν 1,75%. Για το 2018 είμαστε ακριβώς εναρμονισμένοι με την υποχρέωσή μας περί 3,5%. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε λόγω της υπερφορολόγησης, λόγω της δυσκολίας πληρωμής, για παράδειγμα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες των εισφορών, να δημιουργηθεί εκ νέου μια τρύπα στον ενιαίο οργανισμό ασφάλισης και έτσι να αναγκαστείτε να ενεργοποιήσετε την νέων μέτρων. Ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης ξεκίνησε με προϋπολογισμένο έλλειμμα 750 εκατομμυρίων, διότι έτσι μας είχαν παραδοθεί τα ασφαλιστικά ταμεία, με μια τρύπα 1,180 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης έχει πλεόνασμα, είναι πλεονασματικός. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν αυξηθεί τα έσοδα από τους μισθωτούς και ελαφρώς και η εισπραξιμότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, αλλά πολλοί λένε ότι αυτό γίνεται λόγω των διπλωμένων εισφορών. Δηλαδή, φέτος γιατροί, δικηγόροι πλήρωσαν διπλές εισφορές, κάτι το οποίο και άλλες ειδικότητες δεν θα γίνει του χρόνου. Η σταθερότητα. Άρα, του χρόνου μπορεί να υπάρξει πρόβλημα που δεν θα πληρώσουμε τις διπλές εισφορές. Σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, επειδή έχει, πλέον υπάρχει και προϋπολογισμός του 2018, το προσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή, τα νούμερα τα οποία μεταφέρονται για το 2018 είναι σταθερά. Δηλαδή, αφορούν τις εισπράξεις που θα γίνουν εντός του 2018, όχι έκτακτες εισπράξεις οι οποίες έπεφταν μέσα στο 2017. Με αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ότι ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης θα εξακολουθήσει να έχει αυτό το ελαφρό πλεόνασμα, το ελαφρύ πλεόνασμα, το οποίο θα μας επιτρέψει τέλος πάντων να κάνουμε και τις διορθωτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Από τη στιγμή όμως που μειώνονται τα εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, δεν θα έχετε αύξηση εσόδων, δεν σας ανησυχεί αυτό? Υπάρχει. Και όχι μόνο αυτών που δεν έχουν εργασία, αλλά και αυτών που έχουν εργασία και αδυνατούν να τα πληρώσουν. Γιατί έχουν πολύ λίγα εισοδήματα. Και το βλέπουμε αυτό και στις φορολογικές ενημερώσεις. Στον προϋπολογισμό, μία μικρή απόκληση που υπάρχει σε σχέση με τα έσοδα από τους φόρους εξισορροπείται από την θετική απόδοση που έχει ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και από άλλα, και από άλλα μέτρα που αποδίδουν. Ας πούμε, οι ρυθμίσεις οφειλών αποδίδουν καλά, όπως και η καλύτερη αξιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων. Όλα αυτά έχουν επιτρέψει να δημιουργηθεί πια μια ισορροπία, η οποία, όπως σας είπα, για το 2017 θα μας δώσει και ένα αξιόλογο. Μια αξιόλογη υπέρβαση του στόχου για να δοθεί κοινωνικό μέρισμα, ενώ στο 2018 είμαστε εντός στόχων. Τώρα, η κυβέρνηση βλέπουμε ότι πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα της ανεργίας, για την πτώση της ανεργίας. Θα είναι σωστό το γεγονός ότι το κάνει αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε πτώση της ανεργίας, κάποιες ποσοστιαίες μονάδες, ωστόσο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει το φαινόμενο της μερικής απασχόλησης. Και αν θέλετε και την άποψή μου, νομίζω ότι αυτό αυξάνεται, επειδή είναι πάρα πολύ έντονες και επιβαρυντικές οι εισφορές, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Κανείς δεν πανηγυρίζει για την ανεργία. Κανείς δεν πανηγυρίζει για την ανεργία σε αυτή τη χώρα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι να βλέπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να βάζει αυτόν γκολ σε σχέση με τα εργασιακά διαρκώς. Τον ορισμό του αυτόν γκολ. Και θα σας εξηγήσω, αν θέλετε, γιατί. Σε σχέση με την ανεργία, πάντως, η ανεργία πέφτει σταθερά. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Με τη μερική απασχόληση δεν σας απασχολεί. Όμως η σχέση μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης προφανώς δεν είναι αυτή που θέλουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Να πω όμως ότι τα νούμερα αυτά μεταβάλλονται από μήνα σε μήνα. Θεωρώ ότι η μείωση της ανεργίας, η αύξηση της απασχόλησης, δηλαδή αυτή καθ' αυτή, θα επιτρέψει να εξισορροπηθεί λίγο και η ποιότητα στις εργασιακές σχέσεις. Κάνουμε παρεμβάσεις. Ψηφίσαμε πρόσφατα ένα νόμο στη Βουλή, τον οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούσε ότι τον φέρνουμε για επικοινωνιακούς λόγους, που φέρνει μερικές ρυθμίσεις για να προστατεύσουν τους εργαζόμενους. Ένα λεπτό, κυρία Χτσιόγλου. Και θεωρώ ότι δημιουργείται ένα δίκτυο προστασίας. Πολύ νέα πολιτικός. Και είμαι σίγουρη ότι και εσείς δεν μπορεί να μην περπατάτε στους δρόμους και να μην γνωρίζετε, να μην ακούτε τα προβλήματα. Ότι υπάρχει μερική απασχόληση, ότι υπάρχει το φαινόμενο μόνο με τον μπλοκάκι, ότι υπάρχουν άνθρωποι των 400 ευρώ. Θέλω να πω ότι αυτή η πλασματική αύξηση της ανεργίας θα έπρεπε να σας απασχολεί κανονικά. Δεν είναι πλασματική μείωση της ανεργίας. Είναι άνθρωποι που βρήκαν δουλειά. Δεν είναι πλασματική έστω αυτή και με 400 ευρώ. Οι άνθρωποι που βρήκαν δουλειά είναι πραγματικό γεγονός. Δηλαδή, εσείς κοιτάτε κατάματα μια συνομιλική σας, για παράδειγμα, από το Πανεπιστήμιο που έχει δουλειά με 400 ευρώ και της λέτε ναι, είσαι και εσύ μέσα στην αύξηση ανεργίας. Κανείς δεν πανηγυρίζει ή δεν λέει ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Όμως, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε συγκροτημένα και με σχέδιο. Φέρνουμε νομοθετικές ρυθμίσεις στη Βουλή που προστατεύουν τους εργαζόμενους από την υποδηλωμένη, την απλήρωτη εργασία
Και αυτά τα φαινόμενα που θα επιτρέψουν περισσότερο ποιοτικές σχέσεις εργασίας. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που θα έρθουν τον Αύγουστο του 2018. Μάλιστα. Αυτές που η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτήριζε ιδεοληψίες της αριστεράς και σήμερα κόπτεται γιατί δεν είναι καλές οι εργασιακές σχέσεις. Και ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε για να οργανώνουμε προγράμματα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για να μετατραπεί, για παράδειγμα, τον μπλοκάκι σε μισθωτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, αλλά δρούμε συντονισμένα και νομίζω ότι θα αρχίσει αυτό να αντανακλάται στην καθημερινότητα. Μακάρι και να το δούμε και στην πράξη. Ωστόσο, αυτό από τους αριθμούς και από τους ανθρώπους με τους οποίους όλοι μας συναστρεφόμαστε δεν φαίνεται ακόμα. Μακάρι φυσικά να το δούμε όλοι αυτό. Θέλουμε να πάμε λίγο, κυρία Αξιόγλου, και στην τρίτη αξιολόγηση. Έχετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και στην τρίτη αξιολόγηση, τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Καταρχήν, ανησυχείτε μήπως αυτό δυναμητήσει την αξιολόγηση και έχουμε καθυστερήσεις? Φαίνεται ότι η τρίτη αξιολόγηση έχει θέματα τα οποία δεν είναι τόσο βαριά όσο ήταν αυτά της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν θα συνεπάγονται δηλαδή πολύ μεγάλα νομοσχέδια. Τον έχετε έτοιμο το συνδικαλιστικό νόμο, για παράδειγμα? Στα εργασιακά, για να διευκρινίσω, το μόνο ζήτημα που υπάρχει είναι το ζήτημα της απαρτίας στη λήψη απόφαση για απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία. Αυτό και μόνο το ζήτημα. Είναι πολύ λίγο, ειδικό. Βέβαια, αφορά το αν εκεί που η απαρτία πλέον σήμερα είναι το 1 τρίτο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, αν θα γίνει το 1 δεύτερο. Αυτό το ζήτημα αφορά. Θα συζητηθεί με τους θεσμούς και θα προχωρήσουμε το αναλόγως. Το 51% δηλαδή στη Γενική Συνέλευση προκειμένου. Στα πρωτοβάθμια σωματεία, το υπογραμμίζω. Δεν αφορά τα μεγάλα, τα δευτεροβάθμια, τα εργατικά κέντρα ή τη ΓΕΣΕ. Έτσι. Mm-hmm. Αφορά τα πρωτοβάθμια σωματεία. Πότε υπάρχει απαρτία, αν θα είναι το 1 δεύτερο ή το 1 τρίτο που ισχύει σήμερα. Αυτό το ειδικό ζήτημα είναι στα εργασιακά. Άρα δεν ανησυχείτε ότι έχει πολιτικά ζόρικα για εσάς, για την κυβέρνησή σας, ζητήματα? Η τρίτη αξιολόγηση δεν έχει πολύ σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Βέβαια, πάντα μια αξιολόγηση είναι δύσκολη, πάντα μια διαπραγμάτευση είναι δύσκολη, αλλά νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Και αυτό το λένε και οι Ευρωπαίοι εταίροι, mm-hmm. και είναι θετικό αυτό. Τώρα, μιας και λέτε για τους Ευρωπαίους εταίρους, ένα από τα πράγματα τα οποία έχετε συμφωνήσει, θα επανέλθω για λίγο στις συντάξεις, είναι και ο επανυπολογισμός το 2019. Αυτό δεν θα φέρει μειώσεις? Ο επανυπολογισμός αφορά να υπολογιστούν οι συντάξεις με βάση τον νόμο 4387. Η δέσμευση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός έως το τέλος του 2018. Και θα είμαστε απολύτως συνεπείς με αυτό. Θα έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός έως το τέλος του 2018. Χωρίς μειώσεις ή με μειώσεις στις συντάξεις? Νομίζω ότι έως το 2017. Όχι, δεν μιλάμε για μειώσεις. Ο επανυπολογισμός, όπως γνωρίζετε, αφορά το να, για αυτούς που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν τον νόμο 4387, να υπολογιστεί με βάση τον νέο τρόπο, με βάση τους νέους κανόνες. Άρα είστε αισιόδοξοι? Εκεί διατηρείται μια προσωπική διαφορά. Βάζετε τέλος ως Υπουργός Εργασίας στις μειώσεις στις συντάξεις των ασφαλισμένων? Να διευκρινίσω εκ νέου, γιατί ενδεχομένως δεν είναι γνωστό. Υπάρχει για αυτούς που ήταν συνταξιούχοι πριν τον νόμο 4387, του Μαΐου δηλαδή του 2016, και θεσπίζεται ο τρόπος να υπολογιστούν εκ νέου οι συντάξεις τους. Στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης συμφωνήθηκε ότι το 2019 θα υπάρξει μια περικοπή των προσωπικών διαφορών για όσους συνταξιούχους αυτό αφορά, η οποία δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση το 18%, και αντίστοιχα θα υπάρχουν θετικά μέτρα ίσου ύψους. Υπενθυμίζω όλη αυτή τη συζήτηση της δεύτερης αξιολόγησης που πέρασε από τη Βούλη το Μάιο του 2017. Τώρα, κλείνοντας, κυρία Αξιόγλου, θέλω ένα σχόλιο σας για τα όσα εξελίσσονται αυτήν την ώρα στην Βουλή για το νομοσχέδιο της νομοθέτησης ταυτότητας αλλαγής φύλου. Είδαμε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να φέρει ένα αριστερό νομοσχέδιο, ωστόσο φαίνεται ότι αυτό προκαλεί τριγμούς στην κυβερνητική πλειοψηφία, και ερώτημα είναι η στάση των ΑΝΕΛ. Η πολιτεία κάνει το αυτονόητο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δύο πράγματα δηλαδή. Αφενός το άτομο να μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται, αυτονόητη ελευθερία, σε πολλά άλλα κράτη είναι ήδη αυτονόητη, το έδειξε και το ρεπορτάζ σας πριν. Και δεύτερον, η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να αναγνωρίζει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού στο άτομο. Είναι αυτονόητα αυτά τα δύο για μας, είναι ζητήματα αρχής και νομίζω ότι δεν είναι ζήτημα πολιτικών χειρισμών, επικοινωνιακών χειρισμών κτλ. Αν δεν περάσει, για το χύψη λόγο, κυρία Αξιόγλου, το νομοσχέδιο αυτό, υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης? Εκτιμώ ότι το νομοσχέδιο θα περάσει. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εγγυάται και επεκτείνει τα ατομικά δικαιώματα όπως θα όφιλε κάθε κυβέρνηση. Αν δεν περάσει. Εκτιμώ ότι θα περάσει.
να επιμείνω μια τελευταία φορά, αν δεν περάσει, θα υπάρχει ζήτημα δηλωμένης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ψηφοφορία στη Βουλή στη βάση των αρχών. Νομίζω ότι θα περάσει όμως και εκτιμώ ότι όλα τα πολιτικά κόμματα θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις μπροστά στη βασική αρχή των ατομικών ελευθεριών. Μάλιστα. Κύριε Αξιόγλου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Sky. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί.